Λατρίδα, λαός, ευτυχισμός! Λατρίδα, λαός, ευτυχισμός! Λατρίδα, λαός, ευτυχισμός! Ναι, στους δρόμους και στις πλατείες. Εκεί, κάποτε, υπήρχε το σύνθημα. Αυτοί οι δρόμοι, αυτές οι γειτονιές, ανήκουνε στους Έλληνες και τους εθνικιστές. Αυτό το σύνθημα. Αυτές οι γειτονιές ανήκουνε στους Έλληνες και στους εθνικιστές. Αυτό το σύνθημα το στήσαμε με αγώνα σκληρό, τον οποίο κάποιοι τον λησμόνησαν. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για αυτό το μεγάλο Έλληνα, τον τελευταίο Έλληνα αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Φώναζε, δεν υπάρχει ένας Έλληνας να μου πάρει το κεφάλι. Και τότε, καθώς μαρτυρεί ο μύθος του λαού, άγγελος κυρίου τον πήρε και έγινε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς του έθνους μας, που όλοι περιμένουμε για να πάρουμε μύθο την πόλη. Φτάσαμε στο σημείο να μας φέρνουν μεθά στο σηκούκι ακόμη και εθνικό έδαφος στον Εύρο και να λέει αυτός ο θλιβερός υπουργός των Υποτελικών ότι δεν θα δημιουργήσουμε ένταση για λίγα μέτρα γης. Ναι, δεν λέει καθούς τίποτε. Ένα κομμάτι μικρό, λίγα μέτρα ελληνικής γης. Για όσους έχουν απομείνει όμως πραγματικοί Έλληνες, λέει. Και αυτό που λέει ο Μαντός είναι ότι είναι ανάξιοι, ότι είναι ακατάλληλοι και εθνικά επικίνδυνοι και πρέπει να πέσουν και θα πέσουν μόνο με τον αγώνα των εθνικών. Πριν ελευθερώσουμε λοιπόν την πόλη, πριν σκεφτούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ας σκεφτούμε ότι η Αθήνα, η πόλη μας, η Ελλάδα μας είναι κατεχόμενη και πρέπει να την ελευθερώσουμε. Να ξέρουν όλοι αυτοί ότι και το σύνθημα που είχαμε πει «Αναρχική και Πολσεβίκ, αυτή η γη Θεσσαλίκη» ισχύει και προσθέτω «Φιλελεύθερη και Πολσεβίκη, αυτή η γη Θεσσαλίκη». Γιατί με το ίδιο απάντηνε και το ίδιο έχουν οι δελειστές. Φιλόκυβος! Φιλόκυβος!